Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθούμε στι εσοχέ κειμένου. Οι εσοχέ είναι οι θέσει που αρχίζει και τελειώνει το κείμενο επάνω σε μια γραμμή σε σχέση με τα περιθώρια τη σελίδα. Η εφαρμογή εσοχών είναι ένα τρόπο μετατόπιση ενό τμήματο κειμένου σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο, δημιουργώντα διαφορετική εσοχή για την πρώτη γραμμή, τι υπόλοιπε γραμμέ ή όλε τι γραμμέ τη επιλεγμένη παραγράφου. Για να μπορούμε να δούμε τι εσοχέ, θα πρέπει να έχουμε εμφανίσει το χάρακα στο εγγραφό μα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μεταβούμε στην καρτέλα προβολή και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή χάρακα από την ομάδα εμφάνιση. Εγώ όπως βλέπετε τον έχω ενεργοποιήσει ήδη και εμφανίζεται στο εγγραφό μου. Μπορούμε να τον δούμε οριζόντια αλλά και κατακόρυφα. Επίσης οι τιμές επάνω στο χάρακα είναι σε εκατοστά. Θα μεταβώ τώρα ξανά στην καρτέλα κεντρική. Τα περιθώρια τη σελίδας φαίνονται στις άκρες του χάρακα και είναι αυτές οι γκρι περιοχές. Η λευκή περιοχή μεταξύ των δύο σκιάσεων είναι το διάστημα στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε. Οι εσοχέ των επιλεγμένων παραγράφων φαίνονται επίση στον οριζόντιο χάρακα. Το αριστερό περιθώριο συμβολίζεται από δύο τρίγωνα και ένα ορθογώνιο πλαίσιο, ενώ το δεξί περιθώριο συμβολίζεται από ένα απλό τρίγωνο. Οι εσοχέ εκτείνονται ανάμεσα στο αριστερό και δεξί περιθώριο. Η προεξοχή της πρώτης γραμμής σημαίνει ότι η πρώτη γραμμή του κειμένου αρχίζει αριστερά και το υπόλοιπο κείμενο της παραγράφου βρίσκεται πιο μέσα, όπως για παράδειγμα στην αρρύθμιση παραγράφων. Αν κάνω κλικ επάνω στο τρίγωνο της προεξοχής πρώτης γραμμής και σύρω προς τα δεξιά, παρατηρήστε ότι η πρώτη γραμμή παραμένει στη θέση της, ενώ το υπόλοιπο κείμενο της παραγράφου μετακινείται προς τα δεξιά. Θα την επαναφέρω όμως όπως ήταν πριν για να συνεχίσω. Φυσικά, όπω έχω ξαναπεί, μπορούμε να ορίσουμε αλλαγέ σε μία παράγραφο ή σε περισσότερε παραγράφου, εφόσον φυσικά τι έχουμε επιλέξει μέσα στο έγγραφο. Εγώ θα επιλέξω για αυτό το παράδειγμα τι δύο πρώτε μεγάλε παραγράφου του έγγραφου. Τώρα θα συνεχίσω να εφαρμόζω εσοχέ χρησιμοποιώντα τα βέλη που εμφανίζονται πάνω στο χάρακα. Αφού επέλεξα τι παραγράφου που ήθελα, θα κάνω κλικ στο τρίγωνο εσοχή πρώτη γραμμή και κρατώντας πατημένο το κλικ θα σύρω προς τα δεξιά. Θα αφήσω το κλικ περίπου στην τιμή 1,5 και παρατηρήστε ότι μετακινήθηκε προς τα δεξιά μόνο η πρώτη γραμμή των δύο παραγράφων. Με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας κλικ και σύροντας, επαναφέρω το τρίγωνο στην αρχική του θέση. Στη συνέχεια τώρα θα κάνω κλικ και θα σύρω προς τα δεξιά το μικρό ορθογώνιο της αριστερής εσοχής. Με αυτόν τον τρόπο μετακινείται ολόκληρο το επιλεγμένο κείμενο προς τα δεξιά και όχι μόνο η πρώτη γραμμή. Φυσικά μπορούμε να σύρουμε και προς τα αριστερά και με τον ίδιο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε και την δεξιά εσοχή για να ορίσουμε την απόσταση του κειμένου και από τα δεξιά. Τις εσοχές όμως μπορούμε να τις ορίσουμε και από την ομάδα παράγραφος της καρτέλας κεντρική αλλά και από το παράθυρο διαλόγου παράγραφος. Από την ομάδα εντολών παράγραφος μπορούμε να κάνουμε κλικ σε ένα από τα κουμπιά μείωσης και αύξησης εσοχής. Και παρατηρήστε ότι αυξάνουμε και μειώνουμε την αριστερή εσοχή των επιλεγμένων παραγράφων. Μπορούμε επίσης να μεταβούμε στην καρτέλα Διάταξη και από την ομάδα εντολών παράγραφος να ρυθμίσουμε τις εσοχές στις τιμές που επιθυμούμε αριστερά και δεξιά. Για παράδειγμα θα εισάγω στο πεδίο αριστερά την τιμή 1 και θα πατήσω Enter. Παρατηρήστε τώρα ότι η αριστερή εσοχή μετακινήθηκε ένα στο δεξιά. Με τον ίδιο τρόπο φυσικά ορίζουμε και την δεξιά εσοχή. Για να εφαρμόσουμε τώρα εσοχή σε κείμενο με τη χρήση του πληκτρολογίου, θα πρέπει πάλι να έχουμε επιλέξει το κείμενο και να πατήσουμε το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl και M για να μετακινήσουμε κατά μία θέση την εσοχή και όσες φορές ξαναπατάμε τα πλήκτρα, μετακινούμε και στις επόμενες θέσεις επάνω στο χάρακα. Για να επαναφέρουμε όμως την εσοχή στην προηγούμενη θέση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλήκτρα Ctrl, Shift και M. Για να εφαρμόσουμε προεξοχή πρώτης γραμμής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με τον ίδιο τρόπο το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl και T. Και με το συνδυασμό Ctrl, Shift και T, επαναφέρουμε την εσοχή αριστερά. Τέλος, για να ορίσουμε εσοχή πρώτης γραμμής, θα πρέπει να τοποθετήσουμε το δρομέα στην αρχή της παραγράφου που θέλουμε και να πατήσουμε μια φορά το πλήκτρο Tab. Για να την επαναφέρουμε, ενώ ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή της παραγράφου, θα πρέπει να πατήσουμε μια φορά το πλήκτρο Backspace. Στη συνέχεια, για να εφαρμόσουμε σοχή στο κείμενο μέσα από το παράθυρο παράγραφο θα πρέπει πρώτα να ανοίξουμε το παράθυρο αυτό. Επομένως, από την καρτέλα Διάταξη, θα κάνω κλικ στο βέλος της ομάδας εντολών παράγραφος. Από το παράθυρο αυτό και την καρτέλα εσοχές και διαστήματα, μπορούμε να ορίσουμε τις τιμές που θέλουμε στα πλαίσια αριστερά και δεξιά της ομάδας εσοχές. Επίσης μπορούμε να κάνουμε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα ειδική και να επιλέξουμε προεξοχή πρώτης γραμμής ή εσοχή πρώτης γραμμής και στη συνέχεια να ορίσουμε την τιμή για την πρώτη γραμμή ή την προεξοχή στο πλαίσιο κατά. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να γίνουν πολύ πιο εύκολα από τον χάρακα του Word, όπως είδαμε στην αρχή, επομένως δεν θα κάνω κάτι τέτοιο σε αυτό το παράθυρο και θα το κλείσω.